Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ορίζουν στο πρώτο Ηφόρος Πάρος Φόρουμ που διαρπανώνεται από το Περαιτινό Στράβελ, το Δήμο Πάρου και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και που τόσοι άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον για το θέμα της Ηφόρου Ανάπτυξης της Πάρου. Ονομάζομαι Αθηνά Περαιτινού, κατάγομαι από την Πάρου, είμαι διευθύντρια του Περαιτινού Στράβελ και δραστηριοποιούμε πάνω από 20 χρόνια στον τομέα του τουρισμού στο νησί μου. Τα τελευταία 4 χρόνια διοργανώνω την Ακαδημία Jazz Paros και το Φεστιβάλ Jazz in Paros στο πλαίσιο της Ηφόρου Ανάπτυξης μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Το Περαιτινό Στράβελ ανέλαβε την πρωτοβουλία της οργάνωσης αυτής της ημερίδας με την επίγνωση ότι χρειάζεται αφύπνιση και ενεργή συμμετοχή όλης της κοινωνίας της Πάρου και ιδιαίτερα όλων όσων ασχολούνται με τον τουρισμό. Διότι διακυβεύεται άμεσα το μέλλον του νησιού λόγω των αμυντικών επιπτώσεων που προκαλεί η υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας υποδομής. Η υποδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος είναι εφικτή μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κάθε πολίτη, καθώς αποτελεί υποχρέωση της κοινότητας που εμπλέκεται με την τουριστική ανάπτυξη να προστατεύει το περιβάλλον. Εξίσου σημαντικός είναι ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, που θα συμβάλλουν στον επανασχεδιασμό και στη χάραξη ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο όμως θα λειτουργεί με γνώμονα την αξία του περιβάλλοντος. Στόχος της ημερίδας είναι λοιπόν να οραματιστεί και να δώσει απαντήσεις και προτάσεις στον προβληματισμό γύρω από τις συνέπειες του υφιστάμενου μοντέλου μαζικού τουρισμού της Πάρου και σε ένα περιβάλλον που δυστυχώς όλο ένα και περισσότερο καταστρέφεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Πάρου και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο τον κύριο Χρήστο Χριστόφορο, ο οποίος ήταν αρχή σύμμαχος και συμπαραστάτης αυτής της προσπάθειας, την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τον Έπαρχο Πάρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Πιζά, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που εργάστηκαν εθελοντικά και χωρίς την πολύτιμη υποστήριξή τους αυτή η ημερίδα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Τους αναφέρω, είναι οι κύριοι Ιωάννης Πούλιος και Χάρης Μαρτίνος, για την επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Σαρλάς για τον επικοινωνιακό σχεδιασμό, η κυρία Δώρα Φέγγη για την επιμέλεια της διοργάνωσης, ο κύριος Πάρης Κακλαμάνος για την καταγραφή των συμπερασμάτων της ημερίδας και της μεταφράσης. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους φίλους της Πάρου, που εκτός από την υποστήριξη του κύριου Μαρτίνου ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, μας έκαναν χορηγία και τα έντυπα του προγράμματος της ημερίδας και τον μπάνερ. Να ευχαριστήσω την Ινοβάρος για την υποστήριξή της. Είναι μια ομάδα για την προώθηση της Ηφόρου Ανάπτυξης της Πάρου μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και της οποίας αποτελώ μέλος. Τους προσκεκλημένους ομιλητές. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς επικοινωνίας, τον Αρχίλογο, το ξενοδοχείο Aegean Village, το ξενοδοχείο Αργό, το ξενοδοχείο Αργοναύτα και το ξενοδοχείο Oasis. Τους χορηγούς επικοινωνίας. Και τέλος, τον κύριο Γκόγκα από την Ένωση Αγροτικών Προϊόντων Πάρου για την χορηγία των κρασιών για το γεύμα. Σας υπενθυμίζουμε την ανοιχτή συμβουλευτική που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Αργοναύτα αύριο το πρωί από τις 10 ως τις 12 και θα αναφέρεται στη σύνδεση βέλτιστων πρακτικών από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία με την πραγματικότητα της Πάρου. Εύχομαι να είναι αποδοτική αυτή η μερίδα και να αποτελέσει αφετηρία για πρωτοβουλίες Ηφόρου Ανάπτυξης στην Πάρου. Τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος του φόρουμ θα μελετηθούν για το δεύτερο Ηφόρου Πάρου Φόρουμ. Καλή παρακολούθηση και θα χαρούμε να σας ξαναδούμε το Μάιο του 2016. Να δώσω το λόγο στον Δήμαρχο Πάρου, κύριο Μάρκο Κοβέο, που μας κάνει την τιμή να περιβρίσκεται για να χαιρετήσει την ημερίδα. Καλησπέρα σε όλους. Κύριο, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω όλους στην πολύ ενδιαφέρουσα επιμορφωτική ημερίδα Ηφόρος Ανάπτυξη και Τουρισμός που διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Δήμο Πάρου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Περαιτινό Travel and Tourism. Είναι γεγονός πως η Πάρος έχει ένα καλό βιωτικό επίπεδο, μια ζηλευτή ποιότητα ζωής και μια απαράμιλη φυσική ομορφιά. Η μακραίων ιστορία
Τα σημαντικά μνημεία και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον συνθέτουν ένα μοναδικό τουριστικό πακέτο για κάθε επισκέπτη. Όλα αυτά πρέπει εμείς να τα προβάλλουμε και να τα προωθήσουμε τον κατάλληλο τρόπο, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά του τόπου, και αυτομάτως μπορεί να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος έλξης επισκεπτών, με σεβασμό πάντα βέβαια στο περιβάλλον και στην ιστορία του τόπου. Με τον όρο βιώσιμη ανάπτυξη δεν αναφερόμαστε μόνο στην οικονομία, αλλά και σε μια ολοκληρωμένη κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντολογική ανάπτυξη, που στηρίζεται στην αειφορία και στη λογική αξιοποίησης όλων των πόρων και βέβαια του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση ως εκφραστής της τοπικής κοινωνίας είναι η πιο αρμόδια αρχή για τον προγραμματισμό και την ευθύνη υλοποίησης κάθε αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Θέτουμε υψηλούς στόχους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών αλλά και των επισκεπτών μας. Με βελτίωση των υποδομών για την αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την τόνωση της απασχόλησης, για την προαγωγή της γνώσης και του πολιτισμού. Η Πάρος είναι ένα πραγματικό στολίδι που συνεχίζει να προσφέρει στους κατοίκους ό,τι το καλύτερο, που αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε, θα φτάσει το νησί μας εκεί που πραγματικά του αξίζει. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και επίσης ευχαριστώ και όλους αυτούς που συνεργάστηκαν για την επιτυχή διοργάνωση αυτής πραγματικά της τόσο σημαντικής ημερίδας, από την οποία πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα βγουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριο Κωνσταντίνο Μπιζά. Καλημέρα και από μένα, κύριε Δήμαρχε, αξιόλογοι μιλητές, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, χαίρομαι την κυρία Παραδινού και το Παραδινό Στράβελ για την αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι τα νησιά μας έγιναν παγκοσμίως γνωστοί τουριστικοί προορισμοί χάρη στις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, τις ασυνήθιστες φυσικές ομορφιές και την πολιτιστική κληρονομιά τους. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέσα ικανοποίησης αναγκών ή επιθυμιών των τουριστών. Πρόκειται δηλαδή για τουριστικά αγαθά και πρέπει να αποτελούν σημείο αναφοράς για την τουριστική πολιτική της χώρας μας. Ο σύγχρονος όμως τουρισμός, με την άναρχη ανάπτυξη που πίεσε ισχυρά σε βάθος χρόνο το φυσικό περιβάλλον και την τοπική κουλτούρα, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος αυτοκαταστροφής των τουριστικών περιοχών να είναι πλέον ορατός. Η ανάγκη δημιουργίας εκτεταμένης τουριστικής υποδομής και η συνακόλουθα παρουσία δυσανάλογα μεγάλου σε σχέση με τοπική υποδομή αριθμού τουριστών λειτουργήσαν ενισχυτικά στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε τα παραπάνω νησιά, οι δήμοι τους, καθώς και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, έχουν προσφύγει με αποφάσεις των οικονομικών τους επιτροπών στο ΣΤΕ, του Συμβούλιου της Επικρατείας, για την ακύρωση των παραπάνω έργων, διότι η τυχόν υλοποίησή τους θα επιβαρύνει και θα επηρεάσει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον. Με τις παραπάνω σκέψεις, θα κλείσω τον χαιρετισμό μου στη σημερινή μερίδα πρώτος αειφόρος Πάρος και θα ευχηθώ χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις που θα συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της Πάρου και της Αντιπάρου. Ευχαριστώ πολύ. Να καταφέρω να βάλω σε αυτό το πλαίσιο την αειφορία, την ανάπτυξη, τον τουρισμό και την Πάρο. Οι γενικές έννοιες... Οι γενικές έννοιες είναι βέβαια αρκετά γνωστές και οι πρώτες ομιλίες από τους χαιρετισμούς μας έχουν τονίσει ήδη γιατί μας απασχολεί το σημερινό μοντέλο του τουρισμού και της ανάπτυξης της Πάρου και επίσης τι εννοούμε με αειφόρο τουρισμό.
Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι κάτι που έχει προσδιοριστεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, αλλά προσαρμόζεται συνήθως στις τοπικές συνθήκες. Σε μία πρόσφατη συνάντηση, το 2013, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διατύπωση αυτή από τους Φιλανδούς τόνισε ότι μιλάμε για μία ανάπτυξη η οποία θα ωφέλει οικονομικά στον τοπικό πληθυσμό και η οποία θα έχει τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον. Αυτή ίσως είναι μία εικόνα και γι' αυτό κράτησα και τη φωτογραφία που την παρουσίασε της Υπουργού Τουρισμού της Φιλανδίας. Είναι μία εικόνα που ταιριάζει μάλλον σε καταστάσεις που είναι μία παρθένα περιοχή, unspoiled νησιά, και σήμερα δεν είναι κάτι που έχουμε στην Πάρο. Η Πάρος δεν ξεκινάει από το μηδέν, όπως είδαμε. Από πλευράς ανάπτυξης τα τελευταία 40 χρόνια έχει μεν βασιστεί στον τουρισμό, αλλά είναι και τόπος εξωτικής κατοικίας και έχει γνωρίσει, όπως ξέρουμε, μια τεράστια οικοδομική δραστηριότητα. Όπως θα δείτε στο πρώτο διάγραμμα, ο αριθμός των αδειών που έχει εκδοθεί κάθε χρόνο είναι τεράστιος, ιδίως στην περίοδο της δεκαετίας του 80, που ήταν 700 άδειες το χρόνο, και στις αρχές δεκαετίας του 2000, συνολικά κάπου 20.000 οικοδομικές άδειες στα 40 χρόνια από το 1971 μέχρι το 2011. Και αυτό εκφράζεται και στον πληθυσμό. Ο καλοκαιρινός πληθυσμός, με τα στοιχεία που έχουμε από τις μελέτες του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ήταν γύρω στις 60.000 το 2001, υπολογίστηκε ότι θα φτάσει το 2021 στις 75.000. Αυτό βέβαια είχε γίνει ήδη γεγονός το 2011 με τις ίδιες παραδοχές. Αν πείτε στην ομιλία μου και στο Ουκουσού στις μελέτες, έχει όλες τις παραδοχές πώς έχουν γίνει αυτά. Και πολύ σημαντικό είναι ότι τη σύνθεση, ο μόνιμος πληθυσμός ίσως είναι γύρω στις 17.000 τώρα, με τη απογραφή και αυτοί που δεν έχουν γραφτεί. Έχουμε ένα παραθεριστικό πληθυσμό που βασίζεται στην χωρητική ικανότητα των κατοικιών εδώ, των παραθεριστικών γύρω στις 35.000, και έχουμε και 25.000 που μένουν σε ξενοδοχεία και σε καταλήμματα, σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μελέτες επίσημες που μιλάνε για 100.000 στην περίοδο εχνής. Κάποιος μου έλεγε στο Blue Star όταν ερχόμουν πριν λίγες μέρες πίσω στην Πάρο ότι είναι 180.000 το καλοκαίρι. Αλλά εγώ αναφέρομαι στα στοιχεία που έχουν μπει στις επίσημες μελέτες που έχουν γίνει για την Πάρο από την Πάρο. Λοιπόν, αυτό είναι που είμαστε τώρα, αλλά πόσο κοντά είμαστε στην αειφορία. Ποιες είναι οι προοπτικές. Να πω πάλι ότι καλό είναι να προχωρήσουμε από τις γενικές διατυπώσεις για το τι είναι αειφόρος ανάπτυξη, τι είναι ο αειφόρος τουρισμός, σε μία διατύπωση η οποία είναι πιο προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα των νησιών μας, και προτείνω να χρησιμοποιήσουμε σαν πλαίσιο ανάλυσης αυτό το πλαίσιο που έχει το δίκτυο Δάφνη, που προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη στα νησιά του Αιγαίου, και η Πάρος είναι μέλος του δικτύου αυτού. Δεν θα παριθμίσω και τα 10 στοιχεία που έχει εκεί, τις 10 διαστάσεις, αλλά να σας θυμίσω ότι μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη, μιλάμε για ήπιες πηγές ενέργειας, μιλάμε για χωρική οργάνωση και έλεγχο της δόμησης, διατήρηση της φύσης και στήριξη του ποιοτικού τουρισμού. Και στα έργα υποδομής να υπάρχει μια ουσιαστική περιβαλλοντολογική συνιστόση. Πού βρίσκεται η Πάρος στο δρόμο της αειφορίας? Ίσως πρέπει να είμαι πολύ πιο περιληπτικός εδώ, γιατί ήδη έχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις. Στο φυσικό περιβάλλον, όπως ξέρετε, όπως θυμάστε, η Πάρος έχει χαρακτηριστεί από το 1993 με το Ευρωπαϊκό Διάταγμα σαν τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους που χρήζει κρατικής προστασίας, και βρίσκεται υπό πίεση και από το ανθρώπινο παράγοντα και από φυσικά φαινόμενα όπως η διάδοση των ακτών. Και υπάρχει μια γενική πτώση στη
βιολογικά, έχει γίνει μεγάλη ενίωση του φυσικού περιβάλλοντος, που βρίσκεται επίσης και σε σχέση με το νερό. Είναι οριακή η κατάσταση, βασίζεται σε διοκτρήσεις που έχουν πτωτική απόδοση. Κάποια αφαλάτωση μονάδα που θα γίνει κάποτε θα συνδεθεί, θα είναι ενεργοπόρα. Τα απορρίμματα υπάρχουν αδυναμίες στην ανακύκλωση, αλλά λειτουργεί. Σαν νησιά δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Και το ποσοστό των ανακυκλούμενων έχει αυξηθεί μέσα σε μια δεκαετία σχετικά χώρα. Το υπολόγισαμε τα στοιχεία του Δήμου στο 16% ανακυκλώνεται. Συγκοινωνίες και κυκλοφοριακό το ακούσατε. Ο Δήμος ανοιγάζει εκτάσεις για 3.000 αυτοκίνητα στάθμευση. Υπάρχει ανεπάρκειες δημόσιες συγκοινωνίες για όσους δεν έχουν αυτοκίνητο. Μία υπερεξάρτηση στο αυτοκίνητο κατά τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί το νησί. Και η αλληλεία, η γεωργία έχουν μία πτωτική τάση όλα αυτά τα χρόνια που ανεβαίνει ο τουρισμός, αλλά δεν έχει γίνει σύνδεσή τους μέσα από αγροτουρισμό ή ανάδειξη τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό. Σε αυτά ίσως είναι λίγο εύκολο κανείς να κάνει μια αποτίμηση και να το πει και με λίγα λόγια, αλλά υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα στα οποία βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον, σημαντικές αντιφάσεις. Το νέο αεροδρόμιο, που όλοι δηλώνουν ότι πάρος δεν θέλει μαζικό τουρισμό, δεν είναι αυτό το μοντέλο μας, αλλά πολλοί περιμένουν ότι θα έρθουν μεγάλα αεροπλάνα κάποτε, τσάρτας και χιλιάδες περισσότεροι θα έρχονται εδώ. Οι αφήξεις θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα αν γίνει κάτι τέτοιο την περίοδο του καλοκαιριού. Στην ενέργεια έχουμε ένα παλιό και καθόλου φιλικό προς το περιβάλλον εργοστάσιο, αλλά όλες οι προτάσεις που έχουν γίνει ως τώρα και η άδεια του εγκεκριμένου έργου για αυτό το πολύ μεγάλο ιδιωτικό έργο είναι μια απειλή στο περιβάλλον, γιατί θα τροφοδοτεί κατευθείαν την ιδιωτική χώρα και δεν θα έχει καμία άμεση σχέση εκτός από τις επιπτώσεις εδώ στο νησί περιβαλλοντολογικά και στο χαρακτήρα του. Και υπάρχει και άλλη μια αντίφαση στο θέμα της υγείας. Το Δημόσιο Κέντρο Υγείας υπολειτουργεί, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, αλλά υπάρχουν καλά στελεχωμένα ιδιωτικά κέντρα και τουλάχιστον μία της εφημερίδας της Πάρου κάποτε απερίθμισε 55 γιατρούς να λειτουργούν εδώ. Υπάρχει όραμα για το μέλλον, υπάρχει κάποιο όραμα, είναι εφικτό. Το 2011-2012 οι φίλοι της Πάρου παρουσίασαν ένα περίγραμμα ενός σχεδίου στρατηγικού, ενός οράματος, το οποίο βασιζόταν ότι χρειάζονται μικρά και σταθερά βήματα να δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος, ένα virtuous circle, ξεκινώντας με την έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και του χαρακτήρα του νησιού, και κάνοντας βασιζόμαστε σε μικρές παρεμβάσεις και διαχειριστικές λύσεις. Έτσι θα μπορέσει να γίνει μια όθηση του ποιοτικού τουρισμού, γιατί ξέρουμε από τις μελέτες που έχουν γίνει, τις έρευνες τουρισμού, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αναλογία από επισκέπτες οι οποίοι καταλαβαίνουν, εκτιμούν και ξανάρχονται. Το 60% τουλάχιστον έχουν ξαναέρθει. Είναι αυτοί που την αγαπούν την Πάρο. Οπότε ξεκινάμε ένα κύκλο που θα βασιστεί σε αυτούς, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την επιμήκυνση της περίοδου με βάση αυτούς τους επισκέπτες και θα έχουμε μια αύξηση και των εισοδημάτων των τοπικών και βελτίωση των υπηρεσιών. Και αυτό θα κάνει και αυτούς πολλούς που έχουν σπίτια εδώ να περνάνε με μεγαλύτερο χρόνο εδώ, περισσότερο μέρος του χρόνου τους εδώ, να ξοδεύουν περισσότερα εδώ από όσα ήδη ξοδεύουν. Βελτίωση των εισοδημάτων, βελτίωση των υπηρεσιών. Με αυτή τη βελτίωση θα έχονται ακόμη και άλλοι από τους ποιοτικούς επισκέπτες που θέλουμε να έχουμε. Είναι ένας τέτοιος κύκλος ο οποίος θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μία ανάπτυξη η οποία δεν καταστρέφει το νησί άλλο και βελτιώνει. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε ποσοτική αύξηση, έχουμε ανάπτυξη και οικονομική και ποιοτικά ως προς το περιβάλλον. Αν υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν.
τουλάχιστον η επιμήκυνση της περίοδου είναι εφικτή. Οι επισκέπτες, πάνω από τους μισούς που έρχονται τώρα, ενδιαφέρονται και θα ήθελαν να ξαναέρθουν με την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Το πολιτιστικό τοπίο είναι πλούσιο, αλλά δεν εκτιμάται αρκετά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αυτή η αρχαιολογική κληρονομιά και έχουμε ομιλητές οι οποίοι θα πάνε σε μεγαλύτερο βάθος σε αυτά τα θέματα. Η προστασία του περιβάλλοντος, θέλω να τονίσω ότι το Γκούκουσου έχει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πάρου, έχει προσδιορίσει 10 κατηγορίες από προστατευόμενες περιοχές. Είναι από τους αρχαιολογικούς χώρους, τους παράκτιους υδροβιότοπους, τα καταφύγια άγριας ζωής, Natura 2000. Αυτό που χρειάζεται είναι να πετύχουμε την προστασία σε αυτές τις περιοχές προστασίας. Να μην μείνει στα χαρτιά. Και υπάρχουν ήδη σχετικές πρωτοβουλίες που μας πηγαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Στη δεύτερη ενότητα και στην τρίτη ενότητα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε περισσότερο και να συζητήσουμε τις εμπειρίες στο πάρκο της Πάρου, τις διαδρομές της Μάρπισσας, την Μαριανή Ίνωρα Αστρονομία και το περιβαλλοντολογικό παρατηρητήριο Πάρου. Να κλείσω κοιτάζοντας ποια μπορεί να είναι τα συμπεράσματά μας και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία σήμερα. Ένα συμπέρασμα είναι ότι οι αναπτυξιακές τάσεις αυτή τη στιγμή, οι πρόσφατες και μέχρι τώρα, δεν οδηγούν σε αειφορία. Αλλά υπάρχουν και ψήγματα αισιοδοξίας ότι μπορούμε να μετακινηθούμε σε αυτό το θέμα. Το άλλο είναι ότι η Πάρος, όπως κάθε τόπος, χρειάζεται τη δική της στρατηγική. Θα ευχαριστήσω από τον κύριο Σταυράκη να είναι ο πρώτος ομιλητής. Χαίρομαι που το θέμα αυτό, το οποίο είναι ένα θέμα κυρίως πανεπιστημιακό θα μπορούσα να πω, είναι ένα θέμα που πολύ αναλύεται στις αίθουσες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και θέλω να συγχαρώ πραγματικά τους διοργανωτές που αυτό το θέμα έχει φτάσει στην Πάρου. Θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω και να συμβάλλω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια, αλλά ως επιχειρηματίας, από μία πλευρά management, από μία πλευρά που θα ξεφύγουμε λίγο από την μακροοικονομική προσέγγιση του. Η επιστημονική θεώρησή του είναι αρκετά μεγάλη. Όλες οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί κατά το πλείστον στην μακροοικονομική του θεώρηση, δηλαδή στη φέρουσα ικανότητα μιας χώρας να δεχθεί να αναπτύξει μια οικονομική δραστηριότητα. Είτε είναι απλώς οικονομική δραστηριότητα, είτε είναι τουριστική δραστηριότητα. Έχουμε μια πολύ πλούσια βιβλιογραφία εκεί. Εκεί που δεν έχουμε μια πλούσια βιβλιογραφία, είναι κυρίως την προσέγγιση σε μικροοικονομικό επίπεδο. Και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους των επιχειρηματιών, γιατί η απουσία τους εκτός ολίγων περιπτώσεων είναι αισθητή σε αυτή την αίθουσα, και το δικαιολογώ λόγω των δύσκολων ημερών. Η ημερομηνία που γίνεται αυτή η ημερίδα είναι δύσκολη. Είναι τώρα που ανοίγουν τις επιχειρήσεις τους και είναι δύσκολο να παρακολουθήσουν τέτοια θέματα. Είναι ένα θέμα το οποίο στην αρχή πρέπει να θέσουμε ποιο είναι το προσεπίλυση πρόβλημα. Το προσεπίλυση πρόβλημα σε ένα τουριστικό προορισμό είναι ο καθορισμός της ταυτότητας του τουριστικού προορισμού. Αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, τι ταυτότητα θέλουμε να δώσουμε στον προορισμό, ό,τι κάνουμε θα είναι προσπάθειες πάρα πολύ καλές και γίνονται προσπάθειες και στην Πάρο έχουν γίνει πολύ καλές προσπάθειες, αλλά δεν θα φτάσουμε στον σκοπό που θέλουμε τον οποίο έχουμε θέσει εξ αρχής. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα.
τι πάρο, ποια είναι η Πάρος μετά από 10 χρόνια. Ήδη η Πάρος έχει αλλάξει. Εγώ βρίσκομαι στην Πάρο 30 χρόνια και δραστηριοποιούμε τουριστικά. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πού θα πάμε, ποιος είναι ο στόχος μας, ποια είναι η πορεία μας. Αυτό πρέπει να καθορίσουμε. Η αειφορία δεν είναι μια έννοια η οποία τώρα την ανακαλύψαμε. Η Πάρος έχει τα πρωτεία της. Και έχουμε εδώ πολλοί διάσημους αρχαιολόγους που μπορούν να μας επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά μας. Αυτή η επιτύμβια στήλη που παρουσιάζει μία έφηβη τον 5ο αιώνα π.Χ. είναι ένα έμβλημα, είναι ένα παράδειγμα αειφόρου ανάπτυξης της εποχής εκείνης. Για κοιτάξτε, δεν είναι τόσο καλή η εικόνα. Δυστυχώς δεν είχα τα μέσα να μπορέσω να σας δώσω την πραγματική εικόνα αυτής της επιτύμβιας στήλης. Με λίγα λόγια τι είναι, είναι μία έφηβη η οποία έχει σταυρώσει τα χέρια της και κρατάει δύο περιστέρι. Το ένα περιστέρι φαίνεται, στο ένα χέρι έχει το ένα περιστέρι και το φιλί, δίνει ένα ανθρώπινο φιλί στο περιστέρι. Αγαπούσε το κορίτσι αυτό, αγαπούσε πάρα πολύ τα περιστέρια, αγαπούσε τη φύση. Εκεί όπως βλέπετε έχουμε τα μηνύματα που μπορούμε να βρούμε, είναι η ανθρώπινη επικοινωνία, ο σεβασμός στη φύση και στο περιβάλλον και στο άλλο χέρι κρατάει το άλλο περιστέρι το οποίο το αφήνει να φύγει προς την ελευθερία. Οπότε εκεί έχουμε την έννοια της δημοκρατίας, της ελευθερίας. Δυστυχώς αυτή η στήλη βρίσκεται στο Metropolitan Μουσείο της Νέας Υόρκης. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα λογότυπο για την Πάρο με την αειφορία, με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Η αειφορία, ο τουρισμός, ας μιλήσουμε πρώτα λίγο για τον τουρισμό, γιατί το θέμα μας είναι τουρισμός και αειφορία. Δεν θα μείνουμε πολύ, όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του τουρισμού για την Ελλάδα και για τα νησιά μας. Αποτελεί ένα σύνθετο πλέγμα ο τουρισμός δράσεων και δραστηριοτήτων. Αν κοιτάξουμε λίγο τα διεθνή στοιχεία, θα δούμε ότι το 9% του παγκόσμιου ΑΕΠ αντιπροσωπεύει ο τουρισμός. Μία στις 11 θέσεις απασχολούνται στο τουριστικό τομέα, 1,43% όσον αφορά αν πάρουμε μόνο τις εξαγωγές και αν πάρουμε τις υπηρεσίες, αποτελεί το 30% του συνολικού τζίρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα δις 138 εκατομμύρια έφτασαν οι αφήξεις το 2014. Πάνω από το 50% το δέχεται φυσικά η Ευρώπη, όπως βλέπουμε, και αυτό που είναι σημαντικό είναι η μεγάλη αύξηση της Ασίας, των Ασιατικών, της Νοτιοανατολικής Ασίας, με ένα ποσό των 263 εκατομμυρίων μέσα σε αυτό το σύνολο. Όσον αφορά πολύ γρήγορα για τα αποτελέσματα της Ελλάδος στο τουριστικό τομέα, το 2014 με το 2013 βλέπουμε μία αύξηση του 22,7%, αλλά τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι τα έσοδα δεν ακολούθησαν αυτή την αύξηση. Τα έσοδα είναι μόνο 10,8%. Εκεί υστερούμε. Αν δούμε τις ανταγωνίστριες χώρες μας, θα δούμε ότι τουλάχιστον θα πρέπει η τουριστική αύξηση να είναι ίση με την αύξηση των εσόδων. Τουλάχιστον. Αυτό δεν συμβαίνει στη χώρα μας. Για να έρθουμε τώρα να δούμε τι αντιπροσωπεύει και είναι οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Αρχίζει να γίνεται αποδεκτό, έχουμε πει σε μακροοικονομικό επίπεδο, ήδη είναι αποδεκτό και υπάρχουν πολλές έρευνες, αλλά αρχίζει να γίνεται αποδεκτό τώρα και στο μικροοικονομικό επίπεδο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε πιο πολύ από στο μικροοικονομικό επίπεδο. Τι αφορά, δεν περιορίζεται μόνο σε κάποια μορφή τουρισμού. Η αειφόρος ανάπτυξη μην περιμένουμε να είναι μια άλλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Το κάνουμε αυτό το λάθος. Είναι ένας εμβληματικός στόχος. Είναι ένα όραμα ποιότητας που περιβάλλει όλες τις δράσεις του οικονομικού τομέα.
τι δέχεται. Δέχεται τις αλλαγές η αηφόρος ανάπτυξη. Αρκεί οι αλλαγές αυτές να μην έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Τι δεν δέχεται. Δεν δέχεται τα βραχυχρόνια ωφέλη των λίγων σε βάρος των πολλών. Τι δεν είναι ο αηφόρος τουρισμός. Ο αηφόρος δεν είναι μία μορφή όπως το είπαμε προηγουμένως. Είναι ένα γνώρισμα του οποιοδήποτε είδους τουρισμού. Παντού μπορεί να εφαρμοστεί. Τι υποστηρίζει. Υποστηρίζει την μετριοπάθεια, την ισορροπία και την διαχρονική βιωσιμότητα. Είναι οι αρχές του. Τι οραματίζεται. Είναι απλό αυτό που οραματίζεται. Οι μελλοντικές γενναίες να μπορούν και αυτές να ζήσουν. Να μην τα καταστρέψουμε όλα. Πρέπει να συγκεράσει η έννοια της αηφορίας, πρέπει να συγκεράσει τρεις διαφορετικές τάσεις. Πρέπει να συγκεράσει την τάση των οικονομολόγων, οι οποίοι θέλουν μία αύξηση των εσόδων και μία μείωση, συνεχή μείωση του κόστους. Πρέπει να συγκεράσει την άποψη των περιβαλλοντολόγων, οι οποίοι μας μιλούν, των οικολόγων, οι οποίοι μιλούν για τη φέρουσα ικανότητα ενός προορισμού και δικαίως, αλλά δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Και τρίτον, πρέπει να συγκεράσει τα κοινωνικά στρώματα, τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των πολιτών, οι οποίοι θέλουν μια καλύτερη βελτίωση της ζωής του. Τρία πράγματα δηλαδή πρέπει να συγκεράσουμε. Δεν είναι απλά να τα συγκεράσουμε αυτά τα τρία, διότι υπάρχουν αντίθετα ωφέλη. Οι στρατηγικές για να αναπτυχθούν οι αρχές της αηφορίας θα μπορούσαμε να τις αναφέρουμε εντάχει. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να εσωτερικεύσουμε το κόστος στο περιβαλλοντολογικό. Μια στρατηγική δηλαδή εμείς σαν επιχειρηματίες πρέπει το κόστος, το αρνητικό που δημιουργούμε από την ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας